Κυρίε και κύριοι, αγαπητοί συμπολίτες, αγαπημένοι φίλοι και συνάδελφοι, αισθάνομαι βαθύτατα συγκινημένη απόψε. Η παρουσία σας εδώ είναι ύψιστη τιμή για μένα. Σχεδόν όλοι με γνωρίζετε ως μέλος της ομάδας ιατρών με όγκυλους ιατριών σε μια κλινική υπόδειγμα στο νοσοκομείο της πόλης μας, όπου εργάζομαι επί 31 συνεχεία έτη. Σήμερα όμως παρουσιάζομαι μπροστά σας με μια άλλη ιδιότητα που πολύ ως τώρα γνωρούσατε. Ναι, γράφω ποιήση. Ερωτική, αλληγορική, σάτυρα, αντιδραστική και φυσικά με ιαμβικό δεκαπεντασύλλογο στην κριτική διάλεκτο των υπεραγαπών. Πώς προέκυψε? Ανέκαθεν, από τα νεανικά μου χρόνια είχα το μικρόβιο μέσα μου. Πίστευα όμως πως τα όσα έγραφα ήταν ανάξια λόγου και κατέληγαν τσαλακωμένα καρδάκια στους κάδους απορριμμάτων. Παράλληλα, όλα αυτά τα χρόνια μελετούσα ατέλειωτες ώρες ποιήση, προσπαθώντας να κατανοήσω τις έννοιές της και να εμβαθύνω στο νόημά της. Άρχισα να φυλάσσω τα απογεύματά μου και να τα αρχιοθετώ λίγα χρόνια πριν, όταν απέκτησα τον πρώτο μου υπολογιστή. Δειλά στην αρχή και με προτροπή τότε του μοναχογιού μου, έβγαλα προς τα έξω τις σκέψεις μου μέσω σελίδας κοινωνικής δικτύωσης. Είχα θετικές αντιδράσεις από μεγάλη μερίδα ανθρώπων και ενίοτε ενθουσιώδης ανταρρήσεις να συνεχίσω. Πίστεψα σε μένα και έκτοτε γράφω συστηματικά όποτε μου έρθει έπνευση. Ποια είμαι όμως? Θα σας συστηθώ ποιητικά. Είναι ένα από τα ελάχιστα ποίηματα που έχω γράψει τον εαυτό μου. Γεννήθηκα Γενάρη, μέρα Σάββατο, μια νύχτα παγωμένη. Χαμένα τα άστρα και σελήνη με σταφή σύννεφα κρυμμένη. Τα δάκρυα της μάνας μου κυλούσαν στα μαλλιά μου, την ώρα που η κραυγή μου ξέσχιζε τα λιλιπούθια στο δικά μου. Τρασιά η φαντά τυλίξανε το άμοχρο ευαίσθητο κορμί μου. Φασκές σκληρές, και κάπνα από το τζάκι στην πνοή μου. Βοριάς φυσούσε, από όσο ξέρω λυσασμένος. Ο τόπος ορεινός, πρωτόγονος, από Θεό και από ανθρώπους ξεχασμένος. Ήμουν το 11ο παιδί. Πώς έβρισκε κουράγιο, ζωή σκληρή, που την κατάρτισε τη μάνα μου ναυάγιο. Μια σκάφη ξύλινη, με στρώμα από μαλλιά προβάτων καμωμένο, δίπλα στο τζάκι λίκνο βρεφικό βαρουτοκαπνισμένο. Μεγάλωνα, σε δρόμους με αγκάθια και με πέτρες πρωτοπάτησα. Το χέρι μεγαλύτερου αδερφού μου φοβισμένη κράτησα. Κοιμόμουν σε τρίποδα, με άσχηρα στρωμένα, κουρελούδες, που μπήγονται τη νύχτα στις μακριές μου τις πλετσούδες. Στα 12 μου χρόνια ένα παπούτσι πρωτοφόρησα. Πιο πριν δεν τα κατάφερα, δεν μπόρεσα. Θυμάμαι ότι ανέβηκα τροχάδι στο βουνό. Πετούσα, είχα πιστέψει πως αγγίζω ουρανό. Άτακτη, ανήσυχη, σκαρφάλωνα στα δέντρα σαν μαϊμού. Μπροστάρισα στις διαολιές και αρχηγός του γενικού χαμού. Χανόμουν με τις ώρες, όλο κάτι γύρευα, κάτι αναζητούσα. Μα στο σχολείο, το δάσκαλό μου, το σεβόμουν και τιμούσα. Γιατί μου άνοιξε τα μάτια, την ψυχή και το μυαλό. Όσες ξυλιές κι αν έφαγα, μου βγήκαν σε καλό. Διέκρινε σε μένα, όπως είπε και στους δυο μου τους γονείς, μια ευβοία που από τους άλλους δεν διάθετε κανείς. Είχα τη δύναμη για αξιόλογες σπουδές και διακρίσεις. Μα η φτώχεια τροχοπέδι μου βάλε στα όνειρά μου. Παιδί μου να τα αφήσεις, μου έλεγε ο πατέρας μου. Δεν είμαστε γι' αυτά. Συμβιβασμός, αλλά τα σκέφτομαι πολλές φορές τα άτιμα λεφτά. Αυτή είναι. Η ως τώρα παρουσία μου στον χώρο των εκδόσεων είναι τρεις αξιόλογες αριθμητικά και ελπίζω ποιοτικά στα ανθολόγια ποιήσης ΣΥΝΠΗΝ 1, ΣΥΝΠΗΝ 2 και θάλασσα του κ. Θανάση Πάνου. Συμμετοχή από επίσης σε τρία καλλιτεχνικά λευκόματα των διαδρομών ποιήσης. Παρουσίασα ποίηματά μου σε εκδήλωση του Πολιτιστικού Συλλόγου Δήμου Πετρούπολης στην Αθήνα, όπου ήμουν προσκεκλημένη και συμμετείχα σε δύο ποιητικές βραδιές που διοργάνωσα οι διαδρομές τέχνης. Στα Χανιά ήμουν τιμητικός μέλος της λογοτεχνικής παρέας των Χανίων, όπου είχα επίσης παρουσιάσει τη δουλειά μου. Τώρα τόλμησα την έκδοση καταδικών βιβλίων με τον εκδοτικό οίκο Έλευση Σιδράνη του κυρίου Παταμύθη. Επέλεξα τον συγκεκριμένο οίκο γιατί πήρα αυτά που ήθελα. Τα σονέτα του έρωτα, το πρώτο βιβλίο αναφέρεται στον έρωτα σε όλες του τις μορφές. Το δεύτερο, η μέθοδος μερικτική ποιήση, είναι μια συλλογή από αλληγορίες κυρίως και φυσικά ο τίτλος παραπέμπει στις δυο μου ιδιότητες. Ξεγενώ μωρά άλλων, γεννώ ποιήματα πνευματικά μου παιδιά. Δεν συμμετέχω σε διαγωνισμούς ποιήσης για λόγους που δεν επιθυμώ να αναφέρω. Μοναδική εξαίρεση η συμμετοχή μου στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό της UNESCO το 2013, όπου πήρα καλή σειρά μέσα στις 1000 συμμετοχές όπως με ενημέρωσαν.
Ευχαριστώ θερμά τον πολιτιστικό θετικό όμιλο Αγίου Νικολάου για την αμέριστη συμπαράστασή του, τους χορηγούς επικοινωνίας Λατό FM, Εφημερίδα Ανατολή και Φωνία, τους χορηγούς μου Καφέ Δεζαβή, Ρεστοράν Μαστ, για την βοήθειά τους να πετύχει η αποψινή βραδιά. Ευελπιστώ πως φεύγοντας από εδώ θα αισθανθείτε ικανοποιημένοι πνευματικά και ψυχικά, γιατί πιστεύω απόλυτα πως η ποιήση και η λογοτεχνία μας κάνουν σκεπτόμενους, σοφότερους και καλύτερους ανθρώπους. Ευχαριστώ.